Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έκτακτη σύνοδος Πριτάνεων με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τη λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά την περίοδο της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου. Για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το θέμα, θα μας μιλήσει η αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας και ακαδημαϊκών υποθέσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης, η κυρία Ζωή Γαβριλίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Γαβριλίδου. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι στην εκπομπή σας. Αρχικά θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τη ληφθήσα απόφαση της Συνόδου Πριτάνεων για τη διενέργεια της εξεταστικής. Δεν ήταν η Σύνοδος Πριτάνεων η οποία αποφάσισε, αλλά ήταν κύκλος που ήρθε από το Υπουργείο που προέβλεπε την εξεταστική αποκλειστικά με διαζώσεις μέσα. Έτσι λοιπόν όλοι οι φοιτητές εδώ στο Δημοκρίτιο από Δευτέρα σε όλα τα τμήματα ξεκινούν την εξεταστική διαζώσεις, έχοντας βέβαια όλες τις προφυλάξεις. Προφυλάξεις είναι οπωσδήποτε η μάσκα, είναι αερισμός της αίθουσας, ούτως ώστε να μην ανακυκλώνεται οποιοδήποτε μικρόβιο κτλ. Και βέβαια επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίως αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Τώρα βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να δηλώνονται και στο E2Pass. Είναι μια πλατφόρμα που έχει γίνει από το Υπουργείο Παιδείας και μέσω αυτής οι γραμματείες κάθε μέρα θα ελέγχουν αν υπάρχουν κάποιοι φοιτητές οι οποίοι νοσούν. Αν συμβαίνει αυτό, τότε θα ενημερώνουν τους καθηγητές, ούτως ώστε αυτοί να εξετάσουν τους φοιτητές σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την αρχική εξέταση. Συνεπώς λοιπόν τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται καθημερινά, ώστε να λαμβάνει ενημέρωση και το Πανεπιστήμιο για το ποιοι φοιτητές νοσούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας φοιτητής που θα νοσήσει κατά τη διάρκεια της εξεταστικής δεν θα τη χάσει την εξέταση του μαθήματος. Ακριβώς έτσι, και αυτή η επιβεβαίωση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας E2Pass και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι φοιτητές να μπουν και να γραφτούν, να δηλωθούν σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου θα γίνεται η πιστοποίηση ότι κάποιος έχει νοσήσει. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι αναφορικά με το ακαδημαϊκό εξάμεινο το χειμερινό. Πώς κύλησε η διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία? Είχαν εντοπιστεί φαινόμενα συρροής κρουσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα? Προς μεγάλη μας χαρά, τα κρούσματα ήταν πολύ λιγότερα από ό,τι αρχικά περιμέναμε και ευτυχώς η Όμικρον μας βρήκε στην περίοδο των διακοπών και μία εβδομάδα μόνο μαθημάτων. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Δεν είχαμε λοιπόν πάρα πολλά κρούσματα. Κύλησε ομαλότατα. Συμπληρώθηκαν αυτή τη βδομάδα μέχρι και αύριο 13 εβδομάδες μαθημάτων που προβλέπονται για από την νομοθεσία και έτσι λοιπόν από Δευτέρα πάμε κανονικά στην εξεταστική. Μάλιστα. Πώς αξιολογείτε τα υφιστάμενα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία είναι ενισχύ? Θα μπορέσει να γίνει η εξεταστική με ασφαλείς όρους διαζώσης? Οι περισσότεροι Πριτάνες και τα περισσότερα πανεπιστήμια επιθυμούσαμε να γίνει εξ αποστάσεως η εξεταστική. Θα μας έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά βέβαια, εφόσον αυτό είναι και η νομοθεσία του κράτους, θα το τηρήσουμε όπως τηρήσαμε και τα διαζώσεις μαθήματα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το παραμικρό πρόβλημα που θα προκύψει. Ως προς την εξειδίκευση των μέτρων, εν ώψη τώρα και της διαζώσης εξεταστικής, όπως έχει ληφθεί και η απόφαση, αναμένεται να επικρατήσει μεγάλο συνωστισμός, όπως λογικά θα γνωρίζετε, τόσο στους ακαδημαϊκούς χώρους, στα αμφιθέατρα, όσο και στα λεωφορεία που μεταφέρουν τους φοιτητές από και προς την Πανεπιστημιούπολη. Ειδικά εδώ στην Κομοτηνή υπάρχουν σχολές που βρίσκονται και στην Πανεπιστημιούπολη. Θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, τυχόν με πύκνωση κάποιων δρομολογίων, αστικών λεωφορείων? Θα έχουμε ζητήσει τα προγράμματα της εξεταστικής από τα τμήματα, ώστε να ξέρουμε ποιες ώρες υπάρχουν μαθήματα. Άρα λοιπόν σε εκείνες τις ώρες να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε κάπως τα δρομολόγια των λεωφορείων. Και εκτός από αυτό βέβαια αύριο έχουμε μια έκτακτη σύγκλιτο, όπου θα συστήσουμε στα τμήματα να χρησιμοποιούν πολλές αίθουσες, να σπάνε δηλαδή τα μεγάλα κροατήρια, ούτως ώστε τουλάχιστον να αποφύγουμε και τον μεγάλο συνωστισμό. Μάλιστα. Δεδομένου τώρα ότι η πανδημία αποτελεί και μια δυναμική κατάσταση, τα μέτρα αυτά και την ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων διαζώσης, κατά πάσα πιθανότητα φαντάζομαι πως αρκούν τα ήδη υφιστάμενα. Ωστόσο υπάρχει σκέψη, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί και το επιβάλλουν οι υγειονομικές συνθήκες, να αναπροσαρμοστούν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα, να τεθούν κάποια νέα μέτρα ενδεχομένως.
Αυτό κάθε φορά το παρακολουθούν οι ειδικοί και εμείς εφαρμόζουμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκκυκλίες που μας έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα λοιπόν αυτό αναμένουμε κάθε φορά, την γνώμη των ειδικών όπως αυτή αποτυπώνεται στις εκκυκλίες. Μάλιστα, ευχής έργων λοιπόν να περατωθεί διαζώσεις με ασφάλεια και ομαλότητα ή διαζώσεις εξεταστική. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους φοιτητές στην εξεταστική αυτή περίοδο, να συστήσουμε μεγάλη προσοχή, να φορούν μάσκα ή δυνατόν μάσκα ασφαλείας, αυτές τις FFP2 ή K95 ή εναλλακτικά διπλή μάσκα, να μην συνοστίζονται με άλλους συμφοιτητές στο μέτρο του δυνατού, και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εσείς το ίδιο, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Γεια σας.